Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας σήμερα και τα παραδείγματα εκείνων που ακόμη και σήμερα έρχονται για να φωτίσουν το δρόμο των γυναικών και να οδηγήσουν με γρηγορότερους ρυθμούς στη διάλυση των στερεοτύπων έχουν αναφορά και στην Κρήτη. Στην έφορη Κρήτη που οι γυναίκες οι οποίες ασχολούνται με τη γεωπονία και την αγροτική καλλιέργεια συνδέουν από τη μια την παράδοση και από την άλλη τη δύναμη των γυναικών να ξεχωρίσουν. Στην αγροτική Ιεράπετρα, μέχρι και πριν από μερικές δεκαετίες, μόνο άνδρες διαχειρίζονταν το χώρο της γεωπονίας. Σήμερα πλέον, δυναμικές γυναίκες έχουν αλλάξει το πλαίσιο, όπως λέει η 28χρονη γεωπόνος Σοφία Τσαγκαράκη, που εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και το σεβασμό. Μπορώ να πω ότι μετά από 6 χρόνια εργασιακής εμπειρίας έχω κερδίσει το σεβασμό τόσο των αγροτών, όσο και των συναδέλφων γεωπόνων. Οι συνάδελφοί μου και οι διευθυντές μου στην εταιρεία που εργάζομαι είναι ανά πάσα στιγμή δίπλα μου ως πιο έμπειροι στο αντικείμενο, να με συμβουλέψουν και να με κατευθύνουν σε κάθε μου απορία και σε κάθε μου πρόβλημα που ίσως μπορεί να αντιμετωπίσω. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι δεν είναι πρόβλημα το γεγονός ότι είμαι γυναίκα και έχω τις βιολογικές ιδιαιτερότητες της φύσης μου. Λέγοντας ότι πια στις γεωπονικές σχολές οι γυναίκες φοιτήτριες είναι περισσότερες από τους άνδρες, περιγράφει μια πραγματικότητα που για την ίδια είναι στοιχείο της κάθε μέρας της, που περιλαμβάνει επισκέψεις σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες, επαφή με παραγωγούς και μια σειρά άλλες εργασίες που απαιτούν αφοσίωση και γνώση, χωρίς όμως το ότι είναι γυναίκα, όπως λέει, να επηρεάζει με οποιοδήποτε αρνητικό τρόπο την εργασία της. Υπάρχει το στερεότυπο του ότι είναι ανδροκρατούμενο το επάγγελμα και θέλει να πιστεύεις πολύ στον εαυτό σου και να το κυνηγάς, να ξέρεις ότι πρέπει να δουλεύεις κάθε μέρα, να είσαι δίπλα στον αγρότη, να πας να μιλήσεις μαζί του, στο χωράφι του. Είναι 9 στις 10 φορές είναι άντρας, αλλά όταν ξεκαθαριστεί από την αρχή ότι είμαι εδώ σαν γεωπόνος και ήρθα να κάνω αυτή τη δουλειά, υπάρχει σεβασμός σε αυτόν εξαρτήτως φύλου. Το ίδιο αποφασισμένη να τα καταφέρει, ξεκίνησε και η 34χρονη Ναταλία Στεπιέν, που ζει στην Ιεράπετρα από τη δεκαετία του 90 με τους Πολωνούς γονείς της. Άφησε τη λογιστική και ασχολείται με την καλλιέργεια κυπευτικών, ενώ εντάχθηκε στο πρόγραμμα νέων αγροτών το 2021. Θεωρώ ότι οι γυναίκες είμαστε πάρα πολύ ικανές να το απεξέλθουμε σε αυτό το χώρο. Η καθημερινότητά της είναι απαιτητική, όπως λέει, ωστόσο, αν και η μυϊκή δύναμη που χρειάζεται συχνά μπορεί να μπερδέψει κάποιον για το αν μια γυναίκα μπορεί να τα καταφέρει, η ίδια ούτε στιγμή δεν έχει σκεφτεί πως μια γυναίκα που πραγματικά το θέλει δεν το μπορεί. Θέλει μυϊκή δύναμη, αλλά μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι μια γυναίκα όταν την έχει τα καταφέρνει μια χαρά. Στην αγροτική Ιεράπετρα οι γυναίκες που τόλμησαν και τολμούν, ανοίγοντας δρόμους πρωτοπορώντας, είναι μόνο μια οπτική του τι θέλουν οι γυναίκες σήμερα για τις ίδιες και τις επόμενες γενιές γυναικών. Πάντοτε με αντιμετωπίζουν ως εσύ. Πάντοτε. Και μάλιστα πολλές φορές μπορώ να πω ότι με θαυμάζουν κιόλας για αυτό που κάνω. Είναι η μία όψη ενός νομίσματος που από την άλλη κρύβει αγωνίες και διεκδικήσεις για μια πρόοδο που σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, πρέπει να επιταχυνθεί. Την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας τιμούμε τις γυναίκες και τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο και χαιρετίζουμε όλα όσα έχουν επιτύχει στον αγώνα για ισότητα. Οι γυναίκες και τα κορίτσια έχουν προχωρήσει μπροστά, γκρεμίζοντας εμπόδια, διαλύοντας στερεότυπα και οδηγώντας την πρόοδο προς ένα πιο δίκαιο και ισότιμο κόσμο.